Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Και τα χρόνια παρήλθαν μαζί με τους ανθρώπους τους και όνειρα ήταν άνθρωποι και χιόνια. Με αυτό το δύστιχο του Άραβα ποιητή Αμπού Ταμάμ αρχίζει και τελειώνει ο Σαλαντίν, ένας χαρισματικός ηγέτης. Μια εμβληματική προσωπικότητα που χάραξε με την παρουσία του και τη δράση του μια ολόκληρη εποχή, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερη φυσιογνωμία στη μουσουλμανική, τουρκική, αραβική και κουρδική ιστορία. Ο γενναιόδωρος και υπότης Σαλαντίν σεβάστηκε τις ζωές του άμαχου χριστιανικού πληθυσμού όταν ο στρατός του κατέλαβε την Ιερουσαλήμ στα χρόνια της Τρίτης Σταυροφορίας. Έδωσε αμνηστία και επέτρεψε στους σιτημένους να φύγουν πληρώνοντας λίτρα. Κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό όλων σε Ανατολή και Δύση, ακόμα και του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου που ήταν ο κύριος αντιπαλός του. Ο Ιμπν Σαντάντ, Κούρδος νομικός του 12ου αιώνα, στρατιωτικός δικαστής στην αυλή του Σαλαντίν και έμπιστος φίλος του, κατέγραψε στα ημερολόγια του σπάνιες ιστορίες, καθώς και την προσωπική του μαρτυρία από την γνωριμία του με τον Σουλτάνο. Αποτύπωσε με χρονολογική σειρά τις περιπέτειες, τις μάχες και τις κατακτήσεις του Σαλαντίν στην Ανατολική Μεσόγειο, πριν και κατά τη διάρκεια της Τρίτης Σταυροφορίας. Όλα ιστορικά γεγονότα που τον ανέδειξαν σε ξεχωριστό ηγέτη. Από το πρωτότυπο χειρόγραφο του Ιμπν Σαντάντ βρέθηκαν δύο αντίγραφα, το ένα στο Βερολίνο και το άλλο στην Ιερουσαλήμ στη βιβλιοθήκη του Τεμένους του Αλάξα, και είναι αυτό που μετάφρασε από τα αραβικά η Ελένη Καπετανάκη. Το 2015 επέλεξα και άρχισα να μεταφράζω το βιβλίο «Σαλαντίν, ένας χαρισματικός ηγέτης» του Μπαχά Αντίν Ιμπν Σαντάντ. Με την ιστορία δεν είχα ιδιαίτερη σχέση και για τον Σαλαντίν είχα ακούσει αυτά που ξέρουν όλοι. Βυθίστηκα ωστόσο στην ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου του 12ου αιώνα και ιδιαίτερα στην Τρίτη Σταυροφορία και τη διαδρομή του Σουλτάνου Συρίας και Αιγύπτου, του γνωστού στη Δύση με το όνομα Σαλαντίν. Χρειάστηκε επίπονη έρευνα, μελέτη της εποχής, από τα πρόσωπα και τα ιστορικά γεγονότα μέχρι τα όπλα και τις πολεμικές μεθόδους, τα πλοία, τα οχυρωματικά έργα και τους διάβλους επικοινωνίας. Ο Σαλαντίν υπήρξε εκείνος που ένωσε τους Άραβες, ο εμπνευστής τους και εκείνος που τους οδήγησε στην ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ το 1187 από τα χέρια των Σταυροφόρων. Τα ιστορικά γεγονότα τα γνωρίζουμε ίσως. Μα η προσωπικότητα του Σαλαντίν, η γενναιοδωρία, ο υποτισμός, το μεγαλείο της ψυχής του και η δικαιοσύνη του είναι άγνωστα σε πολλούς. Από μικρός ασχολήθηκε με την ελληνική γραμματεία, την ευκλήδιο γεωμετρία και αγαπούσε την ποίηση. Ποτέ δεν υπήρξε φανατικός και μυσαλόδοξος. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει όποιον τον είχε ανάγκη, όποια πίστη και να σπαζόταν αυτός. Φανταστείτε πως όταν πέθανε το 1193, οι έμπιστοι αξιωματούχοι του κατέφυγαν σε δανεισμό για να τον κυδέψουν, καθώς ο ίδιος είχε δωρήσει όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς. Κάτι συνηθισμένο για εκείνο. Ο Σαλαντίν αποτελεί έργο ζωής για μένα. Ελπίζω και στο μέλλον να έχω την ευκαιρία και τη χαρά να μεταφράσω αντιστοίχου βάρους κείμενα της αραβικής γραμματείας. Η Ελένη Καπετανάκη ασχολείται πολλά χρόνια με μεταφράσεις αραβικής λογοτεχνίας και ιστορικών έργων. Το βιβλίο «Σαλαντίν, ένας χαρισματικός ηγέτης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνι. Το κείμενο συνοδεύεται από πίνακες και χάρτες, ενώ ένα εκτενές εισαγωγικό σημείωμα αλλά και ο πρόλογος του δόκτωρα Φάντελ Ιμπραχήμ, που διδάσκει αραβική γλώσσα και αραβικό πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βοηθούν τον αναγνώστη στην προσέγγιση και κατανόηση αυτού του σπουδαίου ιστορικού έργου. Στο σημερινό σύντομο λογοτεχνικό μας ταξίδι, μας συνόδευσε παραδοσιακή μουσική από το πολύπαθο Χαλέπι της Συρίας.